κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο Κυπριακό και πιο συγκεκριμένα το θέμα της αμοχώς του στη σκιά της νέας πολυδιαφημιζόμενης επίσκεψης Ερντογάν στα κατεχόμενα, ανήμερα της μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής. Βρέθηκαν στο τραπέζι της Συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου που ήταν πολύωροι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης προείδρευσε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου στην παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αμοχώς του κ. Σίμω Ιωάννου. Να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο δήμαρχος της πόλης της Αμοχώς του μετά το πέρας της συνεδρίας. Μάνο ότι ο Δήμαρχος Αμοχώς του μετέφερε στους παριστάμενους την αγωνία και τις θέσεις του Δήμου Αμοχώστου, ζητώντας από όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να σταθούν ενωμένοι στο πλευρό των Αμοχωσκιανών, κάτι με το οποίο συμφώνησαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ακούστηκαν οι θέσεις και εισηγήσεις όλων των πολιτικών αρχηγών και ανταλλάγησαν απόψεις όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού της τουρκικής προκλητικότητας. Συμφωνήθηκε ότι το Εθνικό Συμβούλιο θα συνέλθει εκ νέου, εκτάκτως αναλόγως των εξελίξεων κατά τη διάρκεια της παράνομης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα. Έχουν όντως ληφθεί κάποιες αποφάσεις, οι οποίες αναλόγως των εξελίξεων θα πάρουν και μορφή υλοποίησης. Οι εισηγήσεις για μέτρα που κατατέθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς είναι στο τραπέζι και αναλόγως των εξελίξεων το Εθνικό Συμβούλιο θα συγκληθεί για να πάρει τις αποφάσεις που αναλόγως των εξελίξεων. Είχαμε την ευκαιρία μπροστά σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να τονίσουμε την ανάγκη ότι αυτή τη στιγμή προέχει πάνω απ' όλα η Αμοχωστός και ολόκληρη η Κύπρος. Αν χαθεί όμως αυτό το κομμάτι, θα χαθεί ολόκληρη η Κύπρος, θα χαθεί οτιδήποτε έχει σχέση με το εδαφικό και με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το θέμα της Αμοχώστου ευτυχώς όλοι ήταν ομόφωνοι. Επειδή κανένας δεν ξέρει ακόμα ποια θα είναι η δήλωση του κ. Ερντογάν στις 20, η δήλωση θα βγει στις 20 Ιουλίου, η οποία έχει δηλωθεί από όλους ότι θα είναι ομόφωνη. Θα παρτούν σίγουρα κάποια μέτρα και νομικά και πολιτικά θα ανακοινωθούν αν πραγματικά γίνει αυτό το οποίο λέει ο Ερντογάν και από όλα αυτά τα οποία λέει θα γίνουν. Δεν μπορώ να πω τι μέτρα θα παρτούν. Θα παρτούν διότι δεν θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας τώρα. Θα προκαλέσει εάν ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοινώσει την επιστροφή των ελληνοκυπρίων κατοίκων, νόμιμων κατοίκων κάτω από τουρκική διοίκηση, τότε θα προκαλέσει σίγουρα σύγχυση, αμηχανία και διχασμό στον κόσμο της Αμοχώστου που κατοικεί σε αυτήν την περιοχή. Το κλίμα όσον αφορά γενικά το διεθνή παράγοντα είναι λίγο απογοητευτικό. Φαίνεται ότι η ισχύ της Τουρκίας είναι τόση, τα συμφέροντα τους είναι πολύ δυνατά που μπορώ να σας πω ότι δεν είμαστε και τόσο αισιοδοξοί όσον αφορά την αντιμετώπιση την οποία θα έχει η Τουρκία. Επιστολή διάβημα για τις τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου απέστειλε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Ανίτα Δημητρίου προς τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των μόνιμων και μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τους Προέδρους Διεθνών και Περιφορειακών Κοινοβουλευτικών Οργανισμών, τους Προέδρους των Κοινοβουλίων και Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και προς τους Προέδρους των Κοινοβουλίων χωρών της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου. Στην επιστολή της, η κυρία Δημητρίου αναφέρει ότι συνέπεια της τουρκικής εισβολής του 1974 και του βίαιου εκτοπισμού των νόμιμων κατοικιών της Αμοχώστου, η περίκλειστη περιοχή παρέμεινε έκτοτε μια πόλη φάντασμα. Η πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει ότι κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 550 και 789 που καλούν για επιστροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της, υποδιοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και αντίθετα με τις πρόνοιες άλλων σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία προχωρά στο σταδιακό άνοιγμα του παραλιακού μετόπου της Αμοχώστου για εκμετάλλευση. Κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος Μάριος Καμιναρίδης. Μάριε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Χριστιανά. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σ' ακούμε. Χριστιανά, αναφέρουμε ότι η έκθεση έχει και επίσημα προχωρήσει από χθες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί πλέον είναι και
η ανανέωση της καλής υπηρεσίας της ΟΦΗΚΙ στην Κύπρο για ακόμα 6 μήνες. Όλα δείχνουν ότι στις 29 Ιουλίου το 2021 το Συμβούλιο Ασφαλείας θα δεχτεί πλέον την συζήτηση και την πρόταση του Γενικού Γραμματέα για ανανέωση της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο για 6 μήνες. Τώρα κυκλοφόρησε και η έκθεση και αναφορές στην κυρίου Κουτέρες για το Κυπριακό, μια πόντιο πειλατική στάση, ειδικά στο θέμα της Αμοχώστου που σήμερα συζητούμε πιο έντονα, λόγω βέβαια και του Εθνικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις από πλευράς του Πρόεδρου Ερντογάν στις 20 του μηνός θα φαίνονται τεδρεσμένα και για την επίλυση του Κυπριακού. Πλέον οι μηχανές του Εθνικού Συμβουλίου είναι σε ανοιχτή γραμμή. Οποιαδήποτε ώρα χρειαστεί θα συνεδριάσουν για να δουν ποια άλλα μέτρα μπορούν να πάρουν, νομικά, οικονομικά μέτρα εναντίον της Τουρκίας, και ποιοι πραγματικά είναι οι φίλοι της Κύπρου στο εξωτερικό που μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια έχει χτυπήσει τείχον και δεν υπάρχει πλέον και θετική εξέλιξη και από τους φίλους της Κύπρου στο εξωτερικό, γιατί παίζονται τα μεγάλα συμφέροντα, τα δισεκατομμύρια που έχουν με την Τουρκία. Όμως αυτό βέβαια θα το δούμε στις ανακοινώσεις του κ. Ερντογάν. Αναφέρουμε ότι στην έκθεση και κλείνοντας κάνει και αναφορές για την άτυπη συνάντηση στη Γενέβη. Ουσιαστικά και εκεί λέει ότι φτάσαμε σε ένα ναυάγιο, μια άτυπη συνάντηση για να δούμε αν υπάρχουν οι προοπτικές να ξεκινήσει ουσιαστικό κύκλο διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Φάνηκε ότι το χάσμα εκεί έχει μεγαλώσει μετά από την ιστορική ευκαιρία, και αυτό κάνει αναφορά ο κ. Κουτέρες, ιστορική ευκαιρία που δόθηκε στις πλευρές στην Κύπρο το 2017, και σύμφωνα με αυτά που λέει ο κ. Κουτέρες, είχαμε το μεγάλο ναυάγιο τότε και ουσιαστικά από αυτή την ημερομηνία μέχρι και σήμερα μεγαλώνει και το χάσμα μεταξύ τις δύο πλευρές. Κάνει και αναφορές και για την πανδημία και για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ότι έχει μειωθεί η ένταση, ο κύριος Κουτέρες λέει, και αυτόν είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ελληνοτουρκικές συνομιλίες και με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάπως ελεγχθεί την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και με τις έκδομες ενέργειες της Τουρκίας. Και κλείνοντας τέτοια για το Βαρόσι, καμία αναφορά. Ούτε συγκινήθηκε ο κύριος Κουτέρες, ούτε μας είπε για το 550, ούτε για το 789. Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε και αλλάζουμε θέμα. Νέο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Πάφο, με 20χρονο νοσηλεύεται στην εντατική. Ο νεαρός μοτοσυκλετιστής φέρει εγκεφαλική αιμορραγία, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή. Στην εντατική νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 20χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στην Πάφο. Το νέο τροχαίο σημειώθηκε χθες γύρω στις 2:20 το μεσημέρι, στην διασταύρωση λεωφόρου Γρίβα Διγενή με τις οδούς Χριστουκέλη και Λοΐζου Φιλίππου, όπου ο 20χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε άντρας ηλικίας 30 ετών. Σύμφωνα με τα προεξετάσεις στοιχεία, ο 20χρονος μοτοσυκλετιστής επιχείρησε να προσπεράσει το αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος, την ώρα που ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε με στροφή δεξιά να εισέλθει στην οδό Λοΐζου Φιλίππου, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν. Στο σημείο έφτασαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία και κρατήθηκε για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή.
Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα με Υπουργό Υγείας και Επιδημιολόγους λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. Η σύσκεψη ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα υπό τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατσουπαντέλα, ούτως ώστε να εξεταστεί η επιδημιολογική κατάσταση και να αποφασιστεί κατά πόσον πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα για αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας. Η προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναβλήθηκε για την Παρασκευή στις 14 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Προεδρίας, θα συζητηθεί η πιθανή λήψη νέων μέτρων προς αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων. Πέφτει το όριο ηλικίας των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID, με την πλειοψηφία τους να είναι ανεμβολιαστοί. Ανησυχία έχει προκληθεί για 22χρονη εγκυμανούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, η οποία είναι θετική στον ιό και παρουσίασε συμπτώματα σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί επιβεβλημένο να διασωληνωθεί. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, διανύει την 18η εβδομάδα κοίησης. Ενώ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι νεαροί δεν είναι εμβολιασμένοι. Συρροή κρουσμάτων στο πλήρωμα του Queen Elizabeth μετά από πάρτι στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Mirror, πρόκειται για περίπου 100 άτομα τα οποία έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. 100 κρούσματα εντοπίστηκαν ανάμεσα στο πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Queen Elizabeth μετά από πάρτι στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα της Mirror, οι ναυτικοί νόσησαν αφού προηγουμένως είχαν κατέβει στη Λεμεσό και συμμετείχαν σε ένα rave party. Το πλήρωμα έκανε τεστ για να επιστρέψει στο πλοίο και σύμφωνα με την ίδια πηγή βρέθηκαν θετικά περίπου 100 άτομα, τα οποία έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού είπε ότι πρόκειται για έναν μικρό αριθμό μολύνσεων, ενώ δεν ξεκαθάρισε πόσο από το πλήρωμα, το οποίο αριθμεί κοντά σε 3.700 άτομα, έχουν κολλήσει. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, κανείς δεν νόησε βαριά. Το Queen Elizabeth, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ για το βασιλικό ναυτικό, έφτασε 30 Ιουνίου στο λιμάνι της Λεμεσού. Το πλοίο θα παραμείνει στην θάλασσα για άλλες 3 εβδομάδες. Πρεμιέρα αύριο για τα walk-in κέντρα εμβολιασμού. Τα εν λόγω κέντρα θα απευθύνονται σε πολίτες που δεν έχουν κλείσει ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού για χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου. Η Υπουργή Εμβολιαστικών Κέντρων Walk-in προχωρά το Υπουργείο Υγείας από αύριο 5η 15 Ιουλίου. Στόχος η διευκόλυνση των πολιτών για την πρόσβασή τους στον εμβολιασμό. Τα ελογοκέντρα θα λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες και θα στεγάζονται στα εφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα με σκοπό να εξυπηρετούν πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν αλλά δεν έχουν προγραμματίσει εκ των προτείνων ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού. Προς το παρόν, στα κέντρα walk-in θα μπορούν να εμβολιάζονται άτομα που είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ με πιθανή επέκταση μελλοντικά για κάλυψη και των μη δικαιούχων ή των μη συμβεβλημένων με το ΓΕΣΥ. Οι εμβολιασμοί θα αφορούν νέους εμβολιασμούς, δηλαδή άτομα που θα εμβολιαστούν με την πρώτη δόση του εμβολίου και όχι εμβολιασμό με την δεύτερη δόση και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευση των πολιτών. Στα κέντρα walk-in θα χορηγείται προς το παρόν το εμβόλιο της Pfizer. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι την 1 το μεσημέρι σε ένα σημείο επαρχία. Στην επαρχία Λευκωσίας, στο κέντρο υγείας των Λατσών, στην επαρχία Λεμεσού, στο κέντρο υγείας Λινόπετρας, στην επαρχία Λάρνακα, στο λιμάνι, στην επαρχία Πάφου, στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ στην επαρχία Μοχώσου, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτοποίησης. Τα κέντρα walk-in αποτελούν πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε άλλες χώρες του εξωτερικού και στοχεύουν στην ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος. 926.000 άνθρωποι έκλεισαν ραντεβού μέσα σε λίγες ώρες στη Γαλλία μετά το διάγγελμα του Εμμανιόλ Μακρόν. Έσπευσαν να κλείσουν το ραντεβού τους το βράδυ στην πλατφόρμα Doctopil για να εμβολιαστούν κατά τη COVID-19, αφού ο πρόεδρος Μακρόν προειδοποίησε για σκληρότερους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους. Θετικά αποτελέσματα στην εμβολιαστική εκστρατεία στη Γαλλία είχε το διάγγελμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 900.000 πολίτες έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν, για να αποφύγουν τα συχνά τεστ, αλλά και να μπορέσουν να μετακινηθούν από τις περιοχές τους χωρίς προβλήματα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας προειδοποίησε πως περιορισμοί μπορεί να επιβληθούν στους πολίτες αν δεν έχουν πιστοποιητικό πως έχουν εμβολιαστεί ή ότι έχουν κάνει τεστ COVID και είναι αρνητικό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν
κάλεσε τους υγειονομικούς να εμβολιαστούν μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου, διότι διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν συνέπειες. Η επιβράδυνση στο ρυθμό των εμβολιασμών και η ευνίδια αύξηση των νέων μολύνσεων στη Γαλλία εξαιτίας της πολύ πιο μεταδοτικής και κυρίαρχης πλέον μετάλλαξης Δέλτα ανάγκασαν την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στρατηγική της. Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό προς το παρόν, λέει η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Την ίδια ώρα, επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος επιδιώκουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επιβράδυνση εμφανίζουν οι εμβολιαστικοί ρυθμοί στη Γερμανία όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, ανεβαίνουν τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα. Μόλις το 43% στη Γερμανία έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα, με την Άγγελα Μέρκελ να απευθύνει εκ νέου έκκληση να προχωρήσουν και άλλοι σε αυτό το βήμα. Εμείς δεν σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της Γαλλίας ως προς την υποχρεωτικότητα. Είμαστε στην αρχή της φάσης κατά την οποία ακόμη προωθούμε τον εμβολιασμό και έχουμε περισσότερα εμβόλια σε σχέση με τον κόσμο που θέλει να εμβολιαστεί. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού στη Γαλλία και η γαλλική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι θα επιδεικνύει μια προσαρμοστικότητα επιβάλλοντας περιορισμούς στους ανεμβολίαστους. Ο αριθμός των εφήβων που έχει ολοκληρώσει πλήρως τον εμβολιασμό είναι χαμηλός και προφανώς είναι εκτός συζήτησης να επιβάλλει κάποιος σε εκείνους και στις οικογένειές τους ένα φρικτό καλοκαίρι με τη μορφή ενός υγειονομικού πάσου. Γι' αυτό και ο Υπουργός Υγείας συζητά με τις υγειονομικές και επιστημονικές αρχές, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ευέλικτους κανόνες και να ανταποκριθούμε στην κατάσταση. Πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη επιδιώκουν να επιταχύνουν τα εμβολιαστικά τους προγράμματα, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία. Εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως και όσοι νέοι επιλέγουν να εμβολιαστούν, το πράττουν κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Ελεύθερη επιλογή ο εμβολιασμός, λέει η Ιερά Σύνοδος στην Ελλάδα. Αποφασίστηκε να εκδοθεί εγκύκλιος προς τους πιστούς που θα ενημερώνει για τις θέσεις της Εκκλησίας. Βασίλης Κικίλιας και Σωτήρης Τσιόδρας συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου με στόχο να κινητοποιήσουν τους ιερείς στο ζήτημα της επιτάχυνσης των εμβολιασμών. Τόνισαν επίσης την ανάγκη συστράτευσης Εκκλησίας και Πολιτείας. Οι Άγιοι Πατέρες για μία ακόμη φορά να στηρίξουν και να βοηθήσουν στο πνεύμα του Χριστού αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε και αυτοί οι οποίοι είχαν τις αμφιβολίες τους ή ενδεχομένως και κάποιους φόβους ή χρειαζόταν και μια παραπάνω παρότρινση ή ενημέρωση να μπορέσουν να εμβολιαστούν. Όλοι μας, τόσο τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, όσο και οι επισκέπτες μας, θα θέλαμε να πούμε ότι χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί όσο μπορούμε και η Εκκλησία θα κάνει αυτή την προσπάθεια μέσα στις πνευματικές διαδικασίες. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Απαντήσαμε στις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των ιεραρχών με γνώμονα την επιστημονική αλήθεια που πάντα πρεσβεύουμε και στηρίζουμε, όπως επίσης και η Εκκλησία. Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας και ελπίζουμε με τον εμβολιασμό σιγά σιγά να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι ιεράρχες υπογράμμισαν τη σημασία του εμβολιασμού και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την προσπάθεια για να πείσουν τους πιστούς. Πέραν των 10.000 ευρώ, τα πρόστιμα σε υποστατικά το τελευταίο 24ωρο για μη τήρηση των μέτρων. Το τελευταίο 24ωρο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια από την αστυνομία 4.655 έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί τήρηση και η εφαρμογή των διαταγμάτων, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψαν 43 καταγγελίες πολιτών και 6 υποστατικών. Όσον αφορά τους ελέγχους κατά επαρκεία, στη Λευκοσία πραγματοποιήθηκαν 781 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες πολιτών και 3 καταγγελίες υπεύθυνων υποστατικών. Στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν 725 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 21 καταγγελίες πολιτών και 2 υπεύθυνων υποστατικών. Στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 756 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία πολίτη, ενώ στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν 1098 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 8 καταγγελίες πολιτών
και ενός υπεύθυνου υποστατικού. Στην Αμόχωσο πραγματοποιήθηκαν 574 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες πολιτών, και στην περιοχή Μόρφου πραγματοποιήθηκαν 393 έλεγχοι, χωρίς να προκύψει καμία καταγγελία. Και αλλάζουμε θέμα. Για το αυτόφορο αδίκημα της κλεπταποδοχής προχώρησαν στη σύλληψη 32χρονου μέλη της αστυνομίας που εντόπισαν στην κατοχή του υπόπτου μοτοσικλέτα που είχε κλαπεί τον Ιούνιο στη Λεμεσό. Ο ύποπτος στέθηκε υποκράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά την υπόθεση. Τον 32χρονο εντόπισαν μέλη του λαμού πρόληψης εγκλήματος, ενώ εργάζεται με σμυρίλιο στο μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας η υποστατικό στη Λεμεσό 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα ήταν δηλωμένη ως κλοπημαία, με αποτέλεσμα τα μέλη της αστυνομίας να προχωρήσουν στη σύλληψη του 32χρονου υπόπτου. Η κλοπή της μοτοσικλέτας είχε καταγγελθεί στο ΤΑΕ Λεμεσού στις 9 Ιουνίου από τον 34χρονο ιδιοκτήτη της. Σύμφωνα με την καταγγελία, η μοτοσικλέτα αξίας 4.000 ευρώ κλάπηκε μεταξύ των ημερομηνιών 8 και 9 Ιουνίου. Εξετάσεις γίνονται για την εξακρίβωση των στοιχείων άλλης μιας μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε από μέλη της αστυνομίας στη Λευκοσία, στην κατοχή 18χρονου, ο οποίος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για τον κάτοχό της. Τον 18χρονο εντόπισαν τα μέλη της αστυνομίας να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα που δεν έφερε πινακίδες εγγραφής σε περιοχή στο Στρόβολο 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, την ώρα που δεύτερος άντρας ηλικίας 35 ετών προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε αυτή, με τον 18χρονο να βρίσκεται στη θέση του οδηγού. Στον Πόλη Χαραλάμπους για τη συνέχεια, για την αθλητική μας ενημέρωση. Την αθλητική ενημέρωση φέρνει κοντά σας το Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Πάρε επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ το μήνα και μοιράσου ξέγνιαστα κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Τώρα μπορείς να πάρεις επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ το μήνα. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Χριστιανά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι έγινε η κλήρωση για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 21-22 που ξεκινά 21 του Αυγούστου. Στην πρεμιέρα ξεχωρίζει το ντέρμπι Ομόνια ΑΕΛ που θα γίνει στο Δασάκι, γιατί η Ομόνια αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο του Εθνικού. Θα γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα. Να πούμε και τα άλλα παιχνίδια της πρεμιέρας. ΑΕΚ Λάρνακας Δόξα, Απάφος FC ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης, Απόλλων Εθνικός Άφνας και ΠΑΕ και Ρήγας Ανόρθωση Αμοχώστου. Να πούμε εδώ ότι φέτος θα είναι με 12 ομάδες, θα πέσουν 2 στη δεύτερη κατηγορία, θα ανέβουν 4 από τη δεύτερη στην πρώτη και τη μεθεπόμενη σεζόν το πρωτάθλημα θα είναι με 14 ομάδες. Να πούμε ότι η Ομόνια κατέκτησε στο Super Cup χθες το βράδυ, νίκησε 3-2 στο απέναντι την Ανόρθωση. Ο Φαμπιάνο ήταν ο ήρωας για τους πράσινους της Λευκοσίας αφού απέκρουσε 3 πέναλτι. Ενώ πριν από λίγο βγήκε η αποστολή του Απόλλωνα για την Ελλάδα, για την Αθήνα. Αύριο το απόγευμα θα ταξιδέψουν. Το βράδυ στις 9.30 θα παίξουν με την ΑΕΚ του Βλάταρ Μιλόγεβιτς. Έμεινε εκτός αποστολής και ο Ισραήλ Χολ, ο Αργεντινός Χαφ, επειδή αντιμετωπίζει μια ενόχληση στον αστράγαλο. Πέρα από τους 4 γνωστούς που είναι ο Ρομπέρς, ο Κέριε και οι δύο που έχουν άλλο πρόβλημα, ο Αμινί και ο Νταμπό. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα, Χριστιανά. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο, το συνάλλαγμα και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, δύο αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές ή ενηλίκων με δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και δώρο δύο αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριών και σώματος 65 ml.
Τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο νωρίς το πρωί πιθανό να παρατηρείται τοπική χαμηλή νέφωση ή κεραίοι ομίχλοι που σύντομα θα διαλυθούν. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 33 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Αμέσως μετά η εκπομπή Προσωπικότητες με τον Άγγελο Ιακωβίδη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.